Χιλιάδες άνθρωποι όλων των ηλικιών έδωσαν ραντεβού σήμερα στο Ζάπιο, στο Greece Race for the Cure. Έτρεξαν 5 χιλιόμετρα, υπερπάτησαν 2, στηρίζοντας έμπρακτα την προσπάθεια που κάνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού, Άλμα Ζωής. Ένα ποτάμι 40.000 ατόμων που πλημμύρισε την περιοχή του Ζαπίου έτρεξε πιο γρήγορα από τη σκιά του καρκίνου του μαστού. Ο καθένας έτρεχε για το δικό του προσωπικό λόγο, όλοι όμως με ένα μοναδικό σκοπό. Εμείς λοιπόν με αυτόν τον αγώνα και με τα έσοδα που έχουμε από αυτόν τον αγώνα κάνουμε προγράμματα τα οποία είναι πρωτοποριακά για την Ελλάδα, πάντα για τις γυναίκες με καρκίνο μαστού, αλλά και για την πρόληψη. Το Greece Race for Cure είναι ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως, είναι το δεύτερο στην κατάταξη από πλευρά συμμετοχής. Τρέχουμε ενάντια στον καρκίνο. Είμαστε χαρούμενοι για τις γυναίκες που το κατάφεραν. Παρουσιάστρια του ένατου αγώνα δρόμου Greece Race for the Cure ήταν η Faye Σκορδά. Πρέπει μέσα από αυτή τη γιορτή της πρόληψης, όλοι μαζί να δώσουμε ένα ηχηρό μήνυμα. Ότι οι γυναίκες μπορούν να τα καταφέρουν και να πολεμήσουν τον καρκίνο του μαστού. Ο Όμιλος Αντένα για ακόμα μια χρονιά στήριξε τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού Άλμα Ζωής με την Αντένα Running Team. Δεν φοβόμαστε, έχουμε συναδέλφους που έχουν θεραπευτεί. Πάμε δυνατά, είμαστε μια ομάδα, that's Antenna. Για άλλη μια χρονιά η μεγάλη ομάδα του Antenna στηρίζει το Greece Race for the Cure για το σκοπό του Άλμα Ζωής. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, όλη η ομάδα, όλη η οικογένεια του Antenna που στεκόμαστε στο πλευρό τους και υποστηρίζουμε έτσι πολύ ουσιαστικά το έργο τους. Εκτός από τη διαδρομή των 5 χιλιόμετρων υπήρχε και συμβολικός περίπατος 2 χιλιόμετρων, τον οποίο συνόδευαν οι μουσικές επιλογές του Easy 97,2. Ο Easy 97,2 είναι υποστηρικτής του Greece Race for the Cure από την πρώτη χρονιά δημιουργίας του. Είμαστε πάντοτε παρόντες εδώ. Άντρες, γυναίκες και μικρά παιδιά. Όλοι μαζί έτρεξαν και περπάτησαν στη μάχη ενάντια του καρκίνου του μαστού. Η μεγαλύτερη κίνηση νέων δεν θα μπορούσε να λείπει από τη σημερινή μέρα, τη μεγαλύτερη μέρα προσφοράς. Ήταν μια μεγάλη γιορτή για να τιμήσουν τις γυναίκες που έχουν γίνει κίτριες από τον μεγαλύτερο αγώνα της ζωής τους. Σήμερα θα δώσουμε ένα πολύ δυνατό μήνυμα για την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση που είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορούν να κάνουν οι γυναίκες στον εαυτό τους. Άπαντες ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη χρονιά.